Ο που υπερασπίστηκε τον πιλότο Μπάμπη ένα γνωστόπουλο. Πριν τον υπερασπιστεί καν. Πριν τον υπερασπιστεί στο δικαστήριο. Μάλιστα, εξηγεί εκεί ποια είναι η γνωριμία τη με τον Μπάμπη. Θε να δούμε ένα απόσπασμα το που στέλνουμε. Τι λε τώρα. Όχι, αν έχουμε, αν αν έχουμε υπομονούμε. την, την συνέντευξη στην αμερικανική ιστοσελίδα. Γιατί νομίζω ότι τα εξηγεί όλα μόνη τη. Δεν την έχουμε. Η πρώτη φορά που είδα τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο στην τηλεόραση ήταν δίπλα στη γυναίκα του σε μια όμορφη φωτογραφία από διακοπέ. Και ήμουν σοκαρισμένη και θυμωμένη που ένα τόσο υπέροχο ζευγάρι και ένα μικροσκοπικό μωρό έγιναν θύματα μια τόσο θλιβερή τραγωδία. Βαθιά μέσα στην καρδιά μου ένιωσα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Και ήξερα ότι κάτι πραγματικά φρικτό πρέπει να συνέβη συνέβη. Ω δημοσιογράφο είμαι υποχρεωμένη να αμφιβάλλω για τι μη ελεγμένε πληροφορίε, εάν δεν είναι δικέ μου. Νομίζω ότι και ο Μπάμπη και η οικογένειά του είναι θύματα, ότι μάλλον χρειάζονται την προστασία μα και να λαμβάνουν περισσότερο σεβασμό από τα μέσα μαζική ενημέρωση και όχι αμέλεια. Τη δεύτερη φορά που είδα τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο ήταν όταν τον συνόδευε αυτή η τεράστια στρατιωτική δύναμη αμέσω μετά την κηδεία τη γυναίκα του. Φορούσε το μαύρο κοστούμι, τα παπούτσια του ήταν χωρί κορδόνια, αυτό με συγκλώνησε αλλά μετά έμαθα τον λόγο και είχε ένα λευκό αλεξίσφαιρο γυλαίκο, που με ακόμα Περισσότερο. Μια μαύρη μάσκα κάλυπτε το μισό του πρόσωπο, όπου η θλίψη και η μόνη κραυγή για βοήθεια φαινόταν μέσα από τα μάτια του. Και εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα τι πρέπει να νιώθει αυτή τη στιγμή. Μπορούσα μόνο να φανταστώ πόσο χαμένο και φοβισμένο πρέπει να ήταν. Η αστυνομική συνοδεία που είχε ο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο έμοιαζε περισσότερο με τι αρχαίε εικόνε τη πομπή των Γολγοθά με Ρωμαίου στρατιώτε παρά με αστυνομικού του 21ου αιώνα. Ο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο δεν πρέπει να στερηθεί τα δικαιώματα που έχει ω γονέα και να μην καταδικαστεί σε ισόβια κάθριξη. Είναι απάνθρωπο να αφαιρεί τα πάντα από έναν άνθρωπο που έχει ήδη χάσει σχεδόν ό,τι είχε. Έχασε τη γυναίκα του, τη δουλειά του, το σπίτι του, την οικογένειά του, την ελευθερία του. Δεν είναι ήδη υπερβολικέ τιμωρίε για έναν άνθρωπο που φωνάζει για βοήθεια, αλλά κανεί δεν τον ακούει. Οι χειρισμοί των μέσων μαζική ενημέρωση είναι αποκρουστικοί σε αυτή την υπόθεση. Μπορώ να σα πω 100% ότι ο Αναγνωστόπουλο δεν είναι ένα τέρα. Αφήστε τον να φύγει και θα δείτε τι άνθρωπο είναι πραγματικά. Είναι πολύ εύκολο να πετάξει πέτρε στον άνθρωπο που είναι πεσμένο κάτω, αλλά είναι δυσκολότερο να του δώσει ένα χέρι για να τον βοηθήσει να σταθεί όρθιο. Σα παρακαλώ, επιτρέψτε μου τώρα. Επιτρέψω. Αυτό τώρα είναι τρολάρισμα. Αποκλείται να υπάρχει η αστυνομική Ελπίζουμε. Κάτσε, κάτσε, κάτσε Άρια. Σε παρακαλώ, Βρία. Σε αγγλικά συνέντευξη. Δέκα σελίδε. Αυτό, αυτή, αυτό έχει όντω υποθεί. Συνέντευξη. Πες, δεν είναι τρολαρισμένο. Τεχνητικό... Όχι, όχι, όχι. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπο που λέει, κοιτάξτε, είναι δεδομένο. Εγώ τώρα ούτε ψυχολόγο είμαι, ούτε ψυχίατρο. Είναι και μια ωραία γυναίκα η συγκεκριμένη αστυνοδό. Αυτή η φωτογραφία δεν την κολακεύει. Άλλε την περισσότερο. Ωστόσο, εδώ προφανώ τώρα χωρί εικάζω. Πρέπει να είναι βαθιά ερωτευμένη με τον Πάπη Αραγνωστόπουλο. Βαθιά. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει άλλο λόγο που η κυρία Τερεσέγκο λέει αυτά που λέει στη συγκεκριμένη ανακοίνωση. Παρά μόνο να είμαι βαθιά ερωτευμένος με έναν άνθρωπο, να με έχει τυφλώσει ο έρωτα, να μην βλέπω μπροστά μου και να κάνω το άσπρο μαύρο. Διότι εδώ, όταν είναι συγκλονισμένη, επειδή ο ταλέπορο ο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο ανεβαίνει ω άλλο Χριστό, το δικό του Γολγοθά. Του έχουν βγάλει τα κορδόνια από παπούτσια για να μην αυτοκτονήσει ο κακομοίρη. Είναι ένα θύμα που πρέπει να τον αφήσουμε και ελεύθερο, δηλαδή να τον οθώσουμε για να μα αποδείξει πόσο καλό άνθρωπο είναι. Ένα άνθρωπο που κάποια μέρα πήγαινε σε μια κοινωνική συναντροφή oh. με τη γυναίκα του και την έκασε στον δρόμο. Δεν τη σκότωσε. Είναι θύμα. Την έκασε στον δρόμο. Άρα λοιπόν, το ότι εμεί τα κακά τα μέσα. Έναν άνθρωπο που ο ίδιο έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τη γυναίκα του. Δεν τον... δεν τον βίασε κανένα. Ο ίδιο έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τη γυναίκα του. Που αυτόν τον άνθρωπο τι να κάνουμε. Πήγε ένα στρατό να το συλλάβει στην, στην Αλόνισο, Το δολοφόνο τη γυναίκα του, έτσι. Ένα άνθρωπο που κοροϊδεύε επί 1,5 μήνα το Πανελίνιο. Που έβαλε το μωράκι το μικρό που λέει η κυρία Τερεσέγκο ω ως, ε, ως σκηνικό του εγκλήματο. Για να έχει άλλο θείο ο ίδιο. Και αυτό τον άνθρωπο η κυρία Τερεσέγκο λέει ότι είναι ένα αθώο να τον αφήσουμε και έξω. Ότι εμεί είμαστε οι κακοί όλοι οι δημοσιογράφοι και η τηλεόραση που στοχοποιούμε τον άνθρωπο αυτόν που μόνο το έχει ομολογήσει ότι σκότωσε τη γυναίκα του και πρέπει να τον αφήσουμε και έξω για να μας δείξει ότι δεν είναι τέρας. Ελπίζω κυρία Τερεσέγκο μου η ευχή σα να μην εισακουστεί και να μην αφήσουμε έξω τουλάχιστον τόσο γρήγορα, γιατί κάποιος μετά βγει ο άνθρωπος, να μην αφήσουμε τόσο γρήγορα τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο και δεν πειράζει, δεν θα πάθει τίποτα η κοινωνία. Αν δεν μάθει άμεσα τουλάχιστον πόσο καλός άνθρωπος είναι ο κύριος Μπάμπης Αναγνωστόπουλος και πόσο θύμα έπεσε αυτή τη υπόθεση. Ότι ανέβηκε ο Γολγοθά, ο Μπάμπη Αναγνωστόπουλο. Το Γολγοθά τον, ανέχ, τον έχει ανέβει η, καρολάι. Καρολάη. Δεν ανέβηκε, ανέβη Γολγοθά, και η καρολάϊ. Η, η Γολγοθά σκοτώθηκε. Τη σκότωσε. Δεν ανέβηκε η Γολγοθά. Τη σκότωσε από τη σκότωσε με φρικτό θάνατο. Τη σκότωσε. Και Δεν η, η, η οικογένειά τη εξακολουθεί και ανεβαίνει ένα γολγοθά είναι, όλα αυτά είναι, τα χρόνια. Είναι, ασέβεια. Είναι ασέβεια. Για σέβια, την είναι οικογένεια είναι και είναι τη δική μα τη λογική να βγαίνει μια γυναίκα και να εξτομίζει αυτέ τι μπουρδε. Γιατί περι, Μπούρδα πρόκειται. Η γυναίκα αυτή λέει Α συναρτησία. <coughs> και αμφιβάλλω, αμφιβάλλω πραγματικά για την πνευματική τη διάβγεια και σταθερότητα. Και λυπάμαι που το ακούω. Γελάσαμε ε, προηγουμένω, αλλά δεν είναι για γέλια. Είναι θλιβερό. Και δυστυχώ αυτέ οι μπουρδε θα ακουστούν και στο δικαστήριο. Καλά, όμως Οι δικαστέ είναι σοβαροί άνθρωποι. Συμφάζομαι και θα αξιολογηθούν. Ή όμως. μάλλον ευτυχώ που θα ακουστούν στο δικαστήριο. Απλώ εγώ να πω και κάτι. Επειδή θεωρώ τον Παπαϊωάννη δεν το ξέρω, δεν τον έχω δει ποτέ από κοντά. Έναν ναι, έξυπνο άνθρωπο, ξέρω εγώ. Δεν ναι, ναι, ξέρω κατά παπα... ποιηνικό λόγο ο Παπαϊωνίδη. Δεν το αλλά... ξέρω. Θεωρεί ο Παπαϊωνίδη ότι όντω η συγκεκριμένη μαρτυρία θα κάνει καλό στον πελάτη του. Λέω τώρα εγώ. Γιατί το θέμα δεν είναι τι λέει στη ζωή, αλλά ποιο τα λέει στη Έλα. ζωή.